Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ πριν ξεκινήσουμε γράψτε στα σχόλια εάν ακούγεται καλά ο ήχος και θα τα πούμε μαζί σε λίγα δευτερόλεπτα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη το απόγευμα. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και εγώ κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη, όπου ουσιαστικά εδώ πέρα κάνουμε την παρουσίαση της εταιρείας σε καινούρια μέλη που έχουν μπει εδώ πέρα ή ακόμα και σε ανθρώπους που απλώς ενδιαφέρονται για αυτή την εταιρεία και θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Και μετά, το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης αποτελείται από τα νέα της εβδομάδας. Τα πιο σημαντικά νέα τα λέμε εδώ πέρα και άμα μετά θέλετε να κοιτάξετε κι εσείς κάποια παραπάνω νέα που αναρτεί η εταιρεία, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και να διαβάσετε εκεί πέρα τα νέα που αναρτεί η εταιρεία καθημερινά συνήθως. Ή να μπείτε μέσα από τους συνδέσμους που έχουμε στα social media εάν είστε μέσα σε κάποιο group chat της εταιρείας που έχουμε. Οπότε, τώρα ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα για την εισαγωγή μας ξεκινάμε με έναν πίνακα τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Σε αυτό το πίνακα ο καλλιτέχνης ήθελε να απεικονίσει το κόσμο όπως τον φανταζόταν ο ίδιος για το πώς θα ήταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Ουσιαστικά, όπως βλέπετε, προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, σαν αυτές που βλέπετε στο πάνω μέρος του πίνακα. Και επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με αυτό, με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους και σε λιμενικές περιοχές. Όπως γνωρίζετε όμως, όλα αυτά τα καινούργια μέσα μεταφοράς, εκτός ότι μας έχουν κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ ότι κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και προχωράμε στο τρίτο και ίσως το κυριότερο πρόβλημα της λίστας, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος, όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και καθώς η φύση έχει τη διά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, ξέρετε, είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνούν ότι ο ίδιος καταστρέφει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση, όπως ξέρετε, και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα δημιουργούνται διάφορα νέφη ή καιρικά φαινόμενα όπως η όξινη βροχή που σίγουρα έχετε ακούσει, η οποία καταστρέφει διάφορες επιφάνειες. Και πριν είπα
γιατί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα της λίστας, το ανέφερα, επειδή όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα για αυτό το πρόβλημα, τότε δεν θα υπάρχει ουσιαστικά δρόμος του γυρισμού, διότι η γη θα έχει καταστραφεί σε τέτοιο σημείο όπου δεν θα μπορούμε να το ανακτήσουμε ουσιαστικά όπως ήταν πριν. Ενώ για τα προηγούμενα προβλήματα, όπως είπαμε με την έλλειψη ασφάλειας, αλλά και το άλλο που είδαμε πιο πριν, το άλλο πρόβλημα, τώρα μισό λεπτό, είναι, δηλαδή η υπερφόρτιση δικτύων μεταφορών, είναι αυτά τα προβλήματα, είναι κάποια προβλήματα που μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει εάν πάρει τα σωστά μέτρα. Οπότε είναι στο χέρι μας. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που εάν δεν πάρουμε τώρα δραστικά μέτρα, δεν θα έχουμε πίσω επιστροφή. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι δουλεύουν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου, όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διαδικασία της καύσης και τότε απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι να κατασκευάσουμε αυτοκίνητα που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε, ένας τρόπος που έχουμε, ο στόχος μάλλον που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως, οι άνθρωποι κατέληξαν τελικά στην παραγωγή του, στην κατασκευή μάλλον του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, όμως, σε αυτό το σημείο η τεράστια κατανάλωση των υλικών, αλλά και τα περισσότερα έξοδα, είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ μετροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Αριστερά έχουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργη μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε. Εδώ έχουμε και μερικές εικόνες που το επαληθεύουν. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που θα στηρίζουν τις, που μάλλον τώρα στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες, μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης
Το εσωτερικό του περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και φυσικά πιο άνετες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασχηματροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία και τώρα θα σας πω το καθένα με τις σημαντικότερες λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε το πρώτο που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, είναι το ευέλικτο όπως λέγεται, δηλαδή χαλαρωμένο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή του και το μικρό βάρος. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια γραμμή θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Η δεύτερη μας γραμμή είναι το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σειρμά από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό, χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και ευθυνότεροι στην συντήρηση. Η επόμενη μας γραμμή είναι η μυάκαμπτη, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και εδώ έχουμε την άκαμπτη γραμμή, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα από κάτω και από πάνω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε στην τελευταία μας γραμμή, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το project και έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε τώρα είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αφού πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει
το ότι το καινούριο μας όχημα θα είναι ασφαλής προς το περιβάλλον και θα είναι οικολογικό. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος βελτιώνει επίσης και την αεροδυναμική του απόδοση κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Και η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Όπου βλέπουμε στο πρώτο όχημα, το οποίο είναι για μεταφορά επιβατών σε μικρές αποστάσεις, δηλαδή μέσα στην πόλη. Το πρώτο μας όχημα παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το δεύτερο όχημα, που είναι για μεγάλες αποστάσεις, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 6 άτομα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και είναι αυτά με το πράσινο. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με ζώα, αυτοκίνητα ή και ανθρώπους, και αυτό μειώνει, όπως καταλαβαίνετε, δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, χωρίς να καταστραφούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο, όπως ξέρετε, να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Βλέπουμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν τα οχήματα της Skyway, τα οποία, όπως βλέπετε, έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε πάλι τα ίδια μέσα μεταφοράς και είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, όπου βλέπουμε πως έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Όμως, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πρώτο και το τελευταίο παραμένει στοιχειώδης. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόνιση, βλέπουμε πως οι οδικές μεταφορές έχουν κατοχυρώσει την πρώτη θέση
σε σχέση με την περιβαλλοντική μόλυνση και αν θυμάστε είχαν και την πρώτη θέση και σε ένα άλλο διάγραμμα που είδαμε νωρίτερα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, όπου όπως καταλαβαίνετε εκεί πέρα γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα. Οπότε αυτό μας βγάζει σε συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν μετά το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, όμως εδώ κρατάμε ότι το διάγραμμα θέλει να δείξει κάτι θετικό και όχι αρνητικό. Βλέπουμε πως το μετρό έχει μια σχετικά μικρή διαφορά με τα οχήματα της Skyway και το τραμ το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά, το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα θέλω να σας δείξω λίγο και τις μεταφορές που προορίζονται για μεταφορά μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων και όχι για μεταφορά ανθρώπων. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι ουσιαστικά τα φορτηγά που έχει κατασκευάσει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών. Και εδώ έχουμε κάποιες άλλες εικόνες που δείχνουν το πώς θα είναι. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αν αμφισβήτητα ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unique Screen Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπηρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekatechna Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η τεχνολογία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια,
καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε λογότυπα από όλες αυτές τις εταιρείες που σίγουρα όλοι σας ξέρετε και έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους ή τα προϊόντα τους. Αυτό το κοινό που έχουν οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, κάποτε όλες τους είχαν μία αφετηρία. Ποτέ κανένας δεν φανταζόταν όταν πρωτοξεκίνησαν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία Skyway άρχισε και αυτή έτσι σιγά-σιγά, δειλά-δειλά από μία ιδέα. Μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και καθημερινά ακούμε για τα επιτεύγματα που κάνει. Θα δείτε πως αυτή η εταιρεία θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει ακόμα πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα και είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία. Και γι' αυτό το σκοπό, μη χάνετε την εταιρεία σας, επενδύστε, οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και εδώ ας κάνουμε μία σύνοψη. Η υπέρια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται πώς θα κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει και συντηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα πριν πάμε στα νέα, να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat όπου μπορείτε να γράψετε κάποια εντύπωση ή κάτι άλλο. Και τώρα προχωράμε στα νέα της εβδομάδας. Πρώτα θα ήθελα να πω, σαν πρώτο πράγμα για τα νέα της εβδομάδας, είναι ότι η προσφορά Join24 Plus είναι πλέον διαθέσιμη στο προσωπικό σας γραφείο. Τώρα έχετε ακόμα περισσότερες επιλογές για να αυξήσετε την έκπτωση για δόση στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς. Δηλαδή να προσκαλέσετε δύο φίλους στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι θα εγγραφούν και θα επαληθευτούν στο προσωπικό τους γραφείο κατά τη διάρκεια της περίοδου ισχύως του Join24 Plus. Μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερες πληροφορίες για το πώς να το κάνετε αυτό όσοι ενδιαφέρεστε. Βλέπετε εδώ πέρα τις ημερομηνίες που έχει, που λέει από 15 Οκτώου έως 14 Ιανουαρίου 2022. Για να λάβετε τη μέγιστη έκπτωση 1/70, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες της προσφοράς. Δηλαδή, πληρώστε 3 Join24 δόσεις για συνολικό ποσό των 1.500 δολαρίων και σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιήσετε όλες τις πληρωμές σε 24 ώρες και να προσκαλέσετε δύο φίλους στην πρώτη γραμμή. Στο νέο που έχουμε για σήμερα είναι ότι η κατασκευή του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και αποθήκης εμπορευματοκιβωτίων στη πίστα 2 συνεχίζεται στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα. Και τώρα θα σας αναφέρω και κάποιες από τις πρόοδους των εργασιών σε κάθε μια από τις εγκαταστάσεις, όπου στο τερματικό κοντέινερ τα κύρια μάλλον στάδια της κατασκευής έχουν ολοκληρωθεί. Και φυσικά η κατασκευή στο εργοστάσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις προστασίας. Όλα τα υλικά φυσικά είναι πιστοποιημένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σχετικά με την αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων, εκεί συνεχίζονται οι εργασίες κυριοδέματος. Για παράδειγμα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την εγκατάσταση την οροφής και τη μονάδα κύρωσης. Στο μέλλον, σε αυτή τη δομή θα προσαρτώνται ράγες χορδών. Η αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων για στάθμιση και επισκευή της μεταφοράς
Εμποθήκη εμπορευματοκιβωτίων προορίζεται για στάθμευση και επισκευή της μεταφοράς εμπορευμάτων. Δεν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχει χώρος διακομιστή και αποστολής εκεί. Η διαχείριση όλων αυτών των συστημάτων γίνεται από το πρωτήριο της πρώτης γραμμής. Και αυτά είχα να πω σχετικά με τα νέα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε λιγότερα νέα αυτή την εβδομάδα. Οπότε αυτά είναι για σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να διαβάσετε με περισσότερη λεπτομέρεια τα σχετικά νέα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και φυσικά όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε και το Join24+ και να διαβάσετε τα απαιτούμενα βήματα που χρειάζονται για να πάρετε μέρος. Οπότε σας αποχαιρετώ για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα ως συνήθως. Και μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!